Πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Ιωάννα Καραδήμα, επιχειρηματής εστίασης, που χτυπάνε το κόκκινο καμπανάκι οι επιχειρήσεις που λένε δεν πάει άλλο. Θα κλείσουμε τα μαγαζιά μας. Τα χρέη μας έχουν γονατίσει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καμπούρη, καλησπέρα. Σας ακούμε κύριε Καραδήμα. Λοιπόν, η κατάσταση που βιώνουμε εδώ και περίπου 2 χρόνια με την καραντίνα και τον κοροναϊό έχει ως αντάλλαγμα να χρεώσει τις επιχειρήσεις και με δάνεια, γιατί οι επιστρεπτές προκαταβολές για μένα είναι δάνεια. Εγώ δεν χρώσταγα πουθενά και έχω βρεθεί να χρωστάω. Συν αυτό, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την ακρίβεια, τα τιμολόγια του ρεύματος, τις ανατιμήσεις στα προϊόντα και βλέπουμε την αγοραστική δύναμη να μειώνεται. Ο κόσμος δεν έχει να φάει. Θα βγει έξω να πιει ένα ποτό, θα τον κεράσω άλλο ένα. Με αυτό θα καθίσει. Μιλάμε ότι πάνε και κόβουν το ρεύμα σε ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε. Πας στην τράπεζα να πάρεις ένα δάνειο και σου ζητάει το εκαθαριστικό για να δει αν μπορείς να πληρώσεις. Πώς εσύ ρε κύριε στέλνεις ένα λογαριασμό ρεύματος που είναι τριπλάσιος από το μισθό του αλλού, πώς θα το πληρώσει. Πώς θα φάει. Έχουμε φτάσει να πληρώνουμε το ρεύμα παραπάνω από το ενίκιο του μαγαζιού μας. Έτσι είναι. Εδώ οι ανατιμήσεις στα προϊόντα είναι συνεχείς. Και να μην ακούω τα παραμύθια που μας λένε ότι φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το τιμολόγιο εμένα μου έχει έρθει από το Σεπτέμβριο. Συγγνώμη. Πρόπολε. 3 φορές επάνω. Πρόπολε. 3 φορές επάνω. Και είναι κάτι που ισχύει. Το να δουλεύουν τα μαγαζιά μία μέρα στην ουσία την εβδομάδα δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί τις καθημερινές καθόμαστε και κοιτιόμαστε. Τι θα κάνω, θα διώξω τους υπαλλήλους. Δεν θέλουμε επιδόματα. Τα επιδόματα, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να πλουτίζουν τα Golden Boys. Θέλουμε να δουλέψουμε και θέλουμε μέτρα. Μέτρα, όπως έχουν πάρει έξω μέτρα. Δεν μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να πληρώνει το ακριβότερο ρεύμα. Μα έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ, είμαστε πρώτοι. Χώρα στην Ευρώπη με το πιο ακριβό ρεύμα. Ξεκάθαρο. Για ποιο λόγο να είμαστε οι πρώτοι που πληρώνουμε αυτό το ρεύμα. Δηλαδή η κιλοβατόρα, δεν ξέρω πόσο. Οι άλλες χώρες δηλαδή πού το βρίσκουν και το παίρνουν πιο φτηνό. Η Ελλάδα που είχε ρεύμα, είχε ενεργειακή επάρκεια, βιάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης να κλείσει τα λιγνητορυχεία με την πράσινη ανάπτυξη. Ενώ είχε περιθώριο γι' αυτό. Και αγοράζουμε έτσι ακριβότερο είναι ρεύμα απ' έξω. Ακούμε ανθρώπους των επιχειρήσεων να τα λέει ξεκάθαρα τα πράγματα. Όχι, εγώ τα λέω ξεκάθαρα. Δεν γαϊδεύουμε τα αυτιά τώρα, μας διώνουν και μας παραμυθιάζουνε. Προεκλογικά τάζουν. Εδώ έγινε μία έρευνα και είπαν ότι η ακρίβεια θα συνεχιστεί. Και οι τιμές στην ενέργεια θα αυξηθούν. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό. Με επιδόματα. Τι μου δίνεις, ασπιρίνη. Να δουλέψω θέλω. Το αντιμετωπίσουν, κυρία Καραδήμα. Κάνετε λάθος. Πώς. Να σου κόβουν το ρεύμα. Εννοείται. Αυτή γιατί είναι η λύση. Να σου κόβουν το ρεύμα. Το ρεύμα θα έρθουν να μου το κόψουν εμένα. Θα πάνε να το κόψουν σε ένα μικρό μεσαίο και χαμηλόμισθο. Αλλά όταν εγώ είχα ένα διαμέρισμα το οποίο το νίκιαζα σε ένα ξένο αφημί, 3 χρόνια δεν ερχόντουσαν να το κόψουνε που πέθανε και έφυγε. Και θέλω να το νοικιάζω και ταλαιπωρούμε. Γιατί δεν το κόβεις, δεν τη λες, ξένο αφημί το ρεύμα. Είσαι Έλληνας, θα πρέπει... Σε μετανάστες, γιατί δεν το κόβεις. Θα πρέπει να πληρώνεις. Και πας και τον κόβεις στη γιαγιά, πας τον κόβεις στον άνθρωπο που δεν έχει να φάει, στον άνεργο. Λες να είχε λεφτά και να μην σε πληρώσει. Κύριε Καραδήμα, δεν ξέρω, ζουν εκτός πραγματικότητας. Τα μαγαζιά θα κλείσουν και κλείνουν, όχι θα κλείσουν. Όποιος μπορεί, με νύχια και με δόντια, κρατάει την επιχείρησή του. Γιατί έχει ρίξει λεφτά εκεί. Και δεν μπορεί να το κλείσει από τη μία μέρα στην άλλη. Και αντιπληρώσατε τον πρώτο λογαριασμό. Εγώ σας λέω ότι τα καταφέρατε. Στον δεύτερο λογαριασμό, τι θα κάνετε. Ορίστε. Λέω, εγώ, άντε και πληρώσατε, καταφέρατε να πληρώσετε τον πρώτο λογαριασμό. Όταν θα έρθει ο δεύτερος λογαριασμός
Και ο τρίτος λογαριασμός, επιβαρημένος κατά 400% που είναι. Πώς θα τον πληρώσετε? Θα γίνουμε δοσατζίδες. Δεν προλαβαίνουμε να πληρώνουμε δόσεις. Δόσεις στο ρεύμα, δόσεις στην εφορία. Στο τέλος όμως θέλει το ΦΠΑ, θέλει να πληρώσω το ΙΚΑ μου, θέλει να πληρώσω τους υπαλλήλους μου, από πού. Και αν διπλώσει ο λογαριασμός, βρε και τριπλώνει, διπλώνει και στο κόμμα και το ρεύμα στο τέλος, άρα σου έκλεισε την επιχείρηση. Το κλείνουνε, μα δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει η μεσαία τάξη, το λιανεμπόριο και οι μικρές επιχειρήσεις. Δεν τους κοιτάνε καν, δεν τους βλέπουνε. Θέλουνε τις πολυεθνικές να τα παίρνουν από εκεί, να ελέγχουν αυτοί. Κλείσε, σου λέει ο άλλος. Συγχωνεύσου, αν δεν πας καλά. Κύριε Καραδίμα. Έχεις τα λεφτά, κύριε, εκεί. Δεν θα μου το κλείσεις εσύ. Θα το κλείσω μόνη μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο, κύριε. Να είστε καλά. Να είστε καλή συνέχεια.